Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 5η 28 του Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης, φτάσαμε στα Χριστούγεννα. Ντυμένη αρχαία ελληνικά, ελληνίδα αρχαία σήμερα. Αρχαίο πνεύμα, ελληνικό αθάνατο. Πιο πολύ με Αιγύπτια μου κάνει. Όχι. Είναι ελληνικά, είναι Ζεύς εντιών. Αντρέα μου, μας έλειψες θες, περαστικά. Ερινά, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, το λέω αλήθεια. Γιατί μια κίστη έβγαλα, την εγχείρησα χθες. Έχω ακόμα σωληνά και αύριο θα κάνω και αλλαγές. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κουνηθώ, να σταθώ, να κάτσω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Περίμενα μόνο του να οριμάσει, να σπάσει. Με πήρες τηλέφωνο, έχοντας μια προσωπική σου ιστορία. Μπαμπά μου, καλέ, πήγαινα... Ναι, δεν θέλω. Ο άνθρωπος, εντάξει, πήγαινα πεθάνει. Και μου λες, ναι. Μέχρι στη ψημία μπορεί να πάθεις και να πεθάνεις. Και αυτό με ταρακούνησε. Και πάω κατευθείαν στο Ιπποκράτειο. Και όταν το είδε ο γιατρός μου λέει, καλά είσαι τρελός. Ναι. Το αφήνεις. Και μου λέει, μέχρι στη ψημία μπορεί... Ό,τι μου... Γιατί ο μπαμπάς μου ταλαιπωρήθηκε πολλούς μήνες. Δεν είσαι... τα αφήνεται αυτά, ειδικά μα, πίσω. Ξέρεις τι του είπα του γιατρού. Του λέω, Σπύρο, είσαι ο καινούριος. Έτσι του είπα. Δηλαδή ότι. Και του είπα ότι μου το είπε η Κατερίνα εκεί. Όχι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Γιατί μου το είπε ο Γρηγόρης. Χρωστάω τη ζωή μου. Τι λες τέτοια. Τη ζωή μου. Και σε που σημαίνει, γιατί... σου δίνω ένα χαρτί ανοχής. Την επόμενη φορά που θέλω να σου πω κάτι, θα σου πω, Σωτήρα μου, δεν θα σου πω τίποτα. Ρε καλά που σε πήρα, γιατί πάντα την ίδια μην πω. Έλα τώρα, εσένα έχω άλλη σχέση. Σχέση φαγητού. Λοιπόν, μας έλειψες.